Συνεχίζουμε με τον κύριο Χατζηλιοφαγία Μανουήλ, καθηγητή του σχολείου μας και υπεύθυνο πολιτικής προστασίας. Παρακαλώ, παρακολουθήστε την παρουσίαση μας. Μήπου πρέπει εμείς να μεταφέρουμε τις γνώσεις των ανθρώπων που ακούσατε πριν στη σχολική κοινότητα, στα παιδιά και στους συνοδέλφους μας. Πριν όμως να δούμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, θα ήθελα να ακούσω την εμπειρία της Νεκταρίας της Βλάχου, που συμμετέχει στο, είναι η συντονιστής του προγράμματος Σεισμός στο σχολείο. Τις δράσεις που αναπτύσσεται στο σχολείο μας μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι η ένταξή του στο Quay Catcher Network, ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους που μελετούν τα σεισμικά φαινόμενα, τα καταγράφουν μέσω αισθητήρα επιτάχυνσης των σεισμικών κινήσεων και αποστέλνουν τα δεδομένα ενημερώνοντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Το Quay Catcher Network είναι ένα δίκτυο που ανέπτυξε το Stanford University στο πλαίσιο του ερευνητικού του προγράμματος για τους σεισμούς. Στην ομάδα του σχολείου μας συμμετέχουν 10 μαθητές από τις τάξεις Β και Γ και δουλεύουμε υπό την καθοδήγηση των καθηγητών μας, κυρίας Κέρκου και κυρίου Χατζελευθερίου. Οι μαθητές που απαρτίζουν την ομάδα μας από τη Β τάξη είναι η Λαβρέτζο Ερυφίλη, η Κουτσούγερα Δήμητρα, ο Κοσμίδης Δαμιανός, ο Μαριέτης Γιάννης και η Βίβα Φιλία. Από την τρίτη τάξη συμμετέχουν οι μαθητές Δεμεσλής Ραφαήλ, Κατζούρη Κατερίνα, Ακαλέστου Ελένη, Δημητράκης Κωνσταντίνος, Βόγου Ελένη και εγώ Βλάχου Νεκταρία. Σε εβδομαδιαία βάση, σε ομάδες των 2 μαθητών τη φορά, έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των δεδομένων, τα οποία καταγράφονται στο σεισμογράφο που έχει εγκατασταθεί στο σχολείο μας και φροντίζουμε ώστε να γίνεται backup των αρχείων των δεδομένων. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας σε πραγματικό χρόνο. Και σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας τριών Ρίχτερ και άνω, θα στείλουμε τα δεδομένα στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και μέσω αυτού στον Παγκόσμιο Ιστό. Για μας είναι συναρπαστικό να είμαστε μέλη ενός τέτοιου παγκόσμιας εμβέλειας δικτύου καταγραφής σεισμών και συμμετέχοντας κατανοούμε καλύτερα τις επιστήμες της γεωλογίας και της σεισμολογίας, βλέποντας την πράξη αυτά που διαβάζουμε στα σχολικά μας βιβλία. Αυτός ήταν ένας από τους τρόπους που βρήκαμε για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά νομίζω ξέρετε και εσείς, το αναλυτικό πρόγραμμα δεν βοηθάει και ιδιαίτερα πάνω σε αυτό. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να δώσουμε έναν ορισμό ότι είναι καταστροφή και το έχω πάρει από τα Ηνωμένα Έθνη, θα δείτε παρακάτω ο λόγος ποιος είναι. Είναι μια σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, η οποία προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απώλειες. Οι επιπτώσεις υπερβαίνουν την ικανότητα της πληγής κοινότητας ή της κοινωνίας να αντιμετωπίσει με δικούς τους πόρους. Τα είδη των καταστροφών είναι πολλά και ποικίλα, κάθε περιοχή έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Οι επιπτώσεις των καταστροφών μπορεί να είναι οικονομικές, ανθρωπιστικές, περιβαλλοντικές και πάρα πολλές που δεν θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε την καθημερινή σε χρωστά. Όταν προσπαθώ να εξηγήσω στους μαθητές μου την αναγκαιότητα του να μάθουν τις φυσικές καταστροφές, αντί επιχειρημάτων, χρησιμοποιώ τους αφηγούμε μια ιστορία της μικρής Τάιλ Σμιθ, η οποία έχοντας την τύχη να ακούσει σε ένα μάθημα γεωγραφίας στο δημοτικό τον καθηγητή να μιλάει για τα τσουνάμι και βλέποντας ένα βίντεο το οποίο προεβλήθη, ο Θέλος λέει ήταν από το σεισμό του 46 στη Χαβάη, η κοπέλα αυτή αναγνώρισε τα φαινόμενα που είχε δει σε εκείνο το βίντεο να εκτελήσονται μπροστά της στο Ινδικό ωκεανό. Εκείνη τη στιγμή επιτακτικά ζήτησε από τους γονείς της να γυρίσουν πίσω στο ξενοδοχείο. Μαζί της γύρω σε 100 ανθρώπους ακολούθησαν το παράδειγμα και η αλήθεια είναι ότι σώθηκαν. Στις γειτονικές παραλίες συνέβη το αντίθετο. Οι άνθρωποι από την περιέργεια που είχαν πήγαν κοντύτερα στο φαινόμενο να δουν τι συνέβαινε και λίγα λεπτά αργότερα ήρθε το τσουνάμι. Εκεί ενδεχομένως τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν αυτό το βίντεο ή ακόμα χειρότερα δεν είχαν πάει στο σχολείο ώστε να κάνουν το αντίστοιχο μάθημα. Η
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ενδιαφερθούμε, να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε τις φυσικές καταστροφές, διότι δεν αφορά μόνο τον εαυτό μας ή το στενό οικογενειακό μας πλαίσιο, αλλά η βιβλιογραφία και μάλιστα ο κύριος Λέγας το αναφέρει, ότι πολλοί άνθρωποι σε επαγγελματικό, διοικητικό και πολιτικό επίπεδο θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα μιας καταστροφής και να πάρουν και αποφάσεις, οι οποίες θα αφορούν και τους υφισταμένους τους. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Επικίνδυνων Καταστροφών ορίζει ως ασφαλές σχολείο ένα σχολείο που διαθέτει τρεις παραμέτρους. Ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις, διαχείριση των σχολικών καταστροφών και εκπαίδευση μείωσης επικινδυνότητας. Στα δύο πρώτα δεν θα ασχοληθούμε αναλυτικά, γιατί το τρίτο αφορά η σημερινή εισήγηση. Απλά να αναφέρω ότι στις ασφαλείς σχολικές εγκαταστάσεις έχουμε την τύχη στο σχολείο μας να υπάρχει μια επιτροπή ενώσεων, γονέων, συλλόγων και πολιτών, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο για το χτίσιμο του καινούργιου σχολείου, του Τρίτου Γυμνασίου και Λυκείου, για το οποίο ήδη υπάρχει και εκδοθείς άδεια κατασκευής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τρίτο κομμάτι, πώς θα μπορούσε η εκπαίδευση μείωσης επικινδυνότητας να ενσωματωθεί στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Εδώ ήθελα να σας αναφέρω ότι πολύ πρόσφατα, σε μια διεθνή διάσκεψη που έγινε στο Σεντάι της Ιαπωνίας, η διάσκεψη ήταν παγκόσμια, συμμετείχαν 25 αρχηγοί κρατών και 35 πρωθυπουργοί. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος από εδώ ποιος ήταν εκπρόσωπος της χώρας μας. Κανένας. Είναι αυτό που θα πω λίγο παρακάτω, ότι πόσο δύσκολο είναι να πάει προς τα κάτω η γνώση και η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους του ΆΣΠ, γιατί ο απεσταλμένος της χώρας μας ήταν ο κ. Λέκας. Αυτή λοιπόν η διάσκεψη, το πλαίσιο δράσης που συμφωνήθηκε για το 2015 έως 2030, αντικατέστησε ένα προηγούμενο πλαίσιο δράσης που είχε γίνει στο Χιούγκο, και μέσα σε πολλά πράγματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη παγκόσμια διάσκεψη, αναφέρθηκε ειδικά ότι η προστασία των παιδιών και η κίνδυνος από το σχολικό περιβάλλον. Αυτό μας αφορά και αυτό θα μιλήσουμε. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο Σεντάι καθορίζει ότι είναι ζωτική σημασία το να συμπεριληφθούν οι μαθητές στις μελλοντικές διεθνείς πολιτικές και τα σχέδια μείωσης του κινδύνου των καταστροφών. Θα δούμε παρακάτω γιατί. Οι μαθητές σαφώς έχουν το δικαίωμα στην προστασία, αλλά με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να φέρουν και αλλαγή από κάτω προς τα πάνω και να αναλάβουν πολλαπλούς ρόλους στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών εκτός από την προστασία των ιδίων και του στενού τους περιβάλλοντος. Τα ακούσαμε και λίγο πριν και από την κυρία Κούρου ότι αν κατορθώσουμε να εντάξουμε την κουλτούρα πρόληψης των καταστροφών στους μαθητές, τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε να διαδώσουν τη γνώση στην οικογένεια, όπως πολύ ωραία μας τα περιέγραψε πριν η κυρία Κούρου, να διαδώσουν και να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες, και θα μιλήσω λίγο παρακάτω και για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας, και να είναι ο συνεργικός γρίφος ενημέρωσης των νέων που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν για αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν μια επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και είναι η πιο ασφαλής επένδυση που μπορεί να κάνει η κοινωνία μας στις γνώσεις των νέων για τις φυσικές καταστροφές. Τώρα, τι περιθώρια έχουμε εμείς. Οι υπόλοιποι γεωλόγοι εδώ ίσως καταλάβουν γιατί το δείχνω. Σε όλη την πορεία των παιδιών στο γυμνάσιο, το πρόγραμμα, αφού μας δίνει οδηγία να μην διδάξουμε καθόλου γεωλογική ιστορία Ελλάδας, Ευρώπης για αυτά τα θέματα, λες και έχουν εκλαϊκευτεί όλες οι άλλες φυσικές επιστήμες σχολείων, και εδώ είναι η δυσκολία, μας δίνει μόνο 2 ώρες για να μιλήσουμε για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Για άλλη φυσική καταστροφή δεν δίνει καμία ώρα. Κάποια στιγμή ακούνε και στην πρώτη γυμνασίου κάτι για τους τυφώνες και τους μουσώνες, τις οποίες πιθανόν τους δουν σε κάποια ταινία ζωή τους και όχι στην πραγματικότητα. Ακόμα χειρότερα, πέρσι σε σύνολο 18.709 ωρών διδασκαλίας της γεωλογίας, γεωγραφίας, οι 12.000 καλύφθηκαν από εκπαιδευτικούς από άλλες ειδικότητες.
Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν δουλειά. Έχω δει εξαιρετικές δουλειές και από μαθηματικούς και από άλλες ειδικότητες. Μιλάω για το μέσο όρο της γνώσης που μπορεί να περάσει προς τα κάτω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αν δείτε μια πολύ πρόσφατη έρευνα που συμφωνεί και με όλη την υπόλοιπη βιβλιογραφία, θεωρούν ότι έχουν, είναι το 15 αυτή η έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θεωρούν ότι έχουν καλές ή πολύ καλές γνώσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών μόνο 3 στους 10, 36%. Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Και ακόμα χειρότερα, θεωρούν ότι αυτές οι γνώσεις τις απέκτησαν στο σχολείο μόνο 1 στους 10. Οι υπόλοιποι από άλλες πηγές. Οπότε, τι εναλλακτικές επιλογές έχουμε εμείς για να μπορέσουμε να διδάξουμε το αντικείμενο? Είναι είτε η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το σχολείο μας έχει μια παράδοση, αυτό όπως βλέπετε, από το 2009 κάνουμε τέτοια μαθήματα, ομιλίες, ημερίδες όπως σήμερα, να προβάλλουμε ταινίες, να δημιουργήσουν τα παιδιά εργασίες που ανεβαίνουν στο κανάλι που πια στο σχολείο μας, βιωματική προσέγγιση του φαινομένου και ψυχολογική προετοιμασία από ειδικούς. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με τον ΟΑΣΠ και με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και προσπαθούμε όσο μπορούμε να εμπλέξουμε όλους τους παράγοντες στην ενημέρωση των μαθητών μας. Ο εκπαιδευτικός τώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι που θα διαχειριστούμε την κρίση και θα πρέπει εμείς, είμαστε υπεύθυνοι τη στιγμή που θα συμβεί το γεγονός, μέχρι να κλείσει η κρίση, να διαχειριστούμε και να κάνουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Είναι έτοιμο το σχολείο? Η Διεθνής Βιβλιογραφία λέει ότι κάποιες στιγμές είναι περισσότερο έτοιμο και κάποιες λιγότερο. Οπότε, όταν έχει συμβεί κάποιο γεγονός, κάποια καταστροφή σε κάποια γειτονική πόλη ή χώρα. Στις υπόλοιπες, καθώς περνάει ο χρόνος, σιγά σιγά η ετοιμότητα χαλαρώνει. Πάντως, η έλλειψη ετοιμότητας είναι αυτή που θα μεγιστοποιήσει την πιθανότητα των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον. Υπάρχουν παρανοήσεις πολλές, οι οποίες πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να απαλληφθούν. Ποιες είναι οι παρανοήσεις? Θεωρώ ότι τις ακούνται κάθε μέρα στο σχολείο. Κάτι τέτοιο ίσως ακούτε από διάφορους. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να τις αποβάλουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική καταστροφή. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η αντιλήψη και η επιπιθή σχετικά με την ικανότητα να επιβιώσει ένα άτομο και να αντιμετωπίσει μια καταστροφή συνδέονται άμεσα με την κατανόηση της φύσης της καταστροφής, καθώς και την επίπεδα της ετοιμότητας. Στο σχολείο μας, παράλληλα με την άσκηση σεισμού που κάναμε, συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο οι εκπαιδευτικοί, για να δούμε τις απόψεις τους και πάνω στο θέμα αν γνωρίζουν τις φυσικές καταστροφές και αν θεωρούν ότι το σχέδιο σεισμού εκείνος του πυρίου θα μπορούσε να βοηθήσει. Τα επιμέρους συμπεράσματα θα τα αναφέρω εδώ, θα συζητήσω με την κυρία Κούρου κάποια στιγμή, αλλά τα βασικά συμπεράσματα συμφωνούν με τη βιβλιογραφία ότι πολλοί εκπαιδευτικοί νιώθουν ανεπαρκή εκπαίδευση για την παρέμβαση στη στιγμή της κρίσης, τόσο σε φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο. Άρα η ανάγκη για επιμόρφωση είναι άμεση και αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που διοργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι, για να δείτε ότι είναι ένα θέμα της ευρύτερης τοπικής κοινότητας και όχι μόνο του σχολείου, ότι οι εθελοντές πολιτικής προστασίας, η πρόεδρος τους είναι εδώ, συμφωνήσαμε να μας βοηθήσουν και στην άρση και επισήμανση επικίνδυνοτητων του σχολείου μας, αλλά και στη... Ούτως έως και γιατί ήμουν μηχανικός. Λοιπόν, και στα δύο θέματα των πρώτων βοηθειών και της πυρασφάλειας που είδαμε ότι υπάρχει άμεσο πρόβλημα με τις ομάδες που έχουμε συγκροτήσει στο σχολείο σύμφωνα με το σχέδιο που μας έστειλε ο ΑΣΠ, δεχθήκαμε τη βοήθειά τους και νομίζω μέχρι το τέλος του μηνός θα γίνει ένα σεμινάριο
Νομίζω ότι η κυρία Κέχου δεν θα έχει αντίληση αν θα ήθελαν και κάποιοι του παρευρισκομένου να συμμετάσχουν, απλά να πάρουν ένα τηλέφωνο να του πούμε για ποια ώρα θα.